Είμαι ένας επιστάτης και ο Άγιος Βασίλης με κάλεσε σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Χω χω χω, καλά Χριστούγεννα. Τι στο καλό συμβαίνει εδώ πέρα? Ποιος κατέστρεψε τα Χριστούγεννα? Δεν νομίζω να είναι ο Άγιος Βασίλης ο δολοφόνος, ε! Θα μου πεις, αυτός με κάλεσε. Οπότε με κάλεσε να καθαρίσω τις βρωμιές του. Και νόμιζα πως μια φορά θα μου μέρος αυτής της οικογένειας. Έχουμε εδώ πέρα την ταμπλέτα μας και είμαστε έτοιμοι για δουλειά. Χαρά σου και γεια σου, είμαι εγώ και καλώς όρισες. Σε μια χριστουγεννιάτικη καταστροφή, όπως βλέπετε. Κουβάς, σκουπίδια, σφουγγαρίστρα για να με βοηθήσεις να καθαρίσω αυτό το χάος πιο γρήγορα. Ένα like ο καθένας σας να κάνει θα με βοηθήσετε. Και ρίχνοντας ένα subscribe θα με βοηθήσεις να βρω τον Άγιο Βασίλη και να τον κάνω να πληρώσει. Αυτό παθαίνεις όταν είσαι κακό παιδί. Πόσο μάλλον όταν δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Και ξεκίνα την καθαριότητα. Όχι, όχι, λιποθύμησε το νερό και τα έκανα πιο σκατά. Θα βάλω τον κουβά εδώ στην άκρη για να μην ξανακάνω ζημιά. Ω, δες το, σαν καινούριο. Αν διαγράψεις τα πτώματα, ναι, είναι σαν καινούριο. Θα φέρω εδώ τον κουβά και με συγχωρείτε, αλλά θα αρχίσω να πετάω χέρια πόδια εδώ μέσα. Είναι πολύ βαρύς αυτός ο νάνος. Όχι, βρωμιά. Σε μια βρωμιά κινούμενη. Βασικά δεν ζεις πλέον, είσαι μια νεκρή βρωμιά. Πες το τελευταίο αντίο και μπες μέσα. Όχι έξω, μέσα! Κούτα τον λίγο, το πόδι λίγο πιο μέσα. Ναι, πιάνεις πάρα πολύ χώρο ενώ δεν πρέπει. Έλα, ξεκόλα, έλα, ξεκόλα. Μπες μέσα! Θα πάρω και το κεφάλι του φίλου σου που με κοιτάει βαθιά μέσα στην ψυχή. Συγγνώμη, εγώ απλά κάνω τη δουλειά μου. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Μπορείτε να μου δώσετε ένα χεράκι. Και να βαρέσετε ένα like, το λέει το χέρι. Και πάμε να κάψουμε τα πτώματα. Τι ωραίο τζάκι εσείς. Βάλαμε πάρα πολλά ξύλα. Τελειώνουμε σιγά σιγά, έλα. Καλά, δες πως έγινε. Ποιος είμαι εγώ ρε εσείς, ο καλύτερος επιστάτης που μπορείς να καλέσεις. Ρίξτε μου λοιπόν ένα τηλεφωνάκι στο 6925. Αυτές είναι οι σφαίρες που ο Άγιος Βασίλης σκότωσε τους νάνους. Ας καταστρέψουμε τα αποδεκτικά στοιχεία, γιατί αν δεν κάνω καλή δουλειά, θα με σκοτώσει και εμένα. Οπότε αν το σκεφτείς, αυτή τη στιγμή σφουγγαρίζω για τη ζωή μου. Και έχω αυτήν την πολύ χαλαρωτική χριστουγεννιάτικη μουσική να παίζει από πίσω για να με ενθαρρύνει την ψυχική μου υγεία για να σφουγγαρίζω. Πολύ χαρούμενος να πούμε. Ο κουβάς είναι γεμάτο αίμα. Πρόσοχη! Όχι πάλι! Αυτό το αίμα είναι πολύ φρέσκο και γλιστράει. Να με πάρει. Καινούριος κουβάς. Ζήτησα κουβά, όχι ένα κομμάτι. Ομό ανθρώπινο κρέας. Μην κάθεσαι εκεί πάνω, δεν είναι πολυβολικό μέρος. Κάτσε εδώ πέρα, ναι, βάλει το χεράκι προς τα μέσα. Σε κουνάω, σε κουνάω, σε κουνάω. Τέλεια, είσαι μια χαρά. Το νέο σου κρεβάτι είναι αυτό, φίλε μου. Δεν ζεις όμως για να το θυμάσαι. Έλα και εσύ εδώ, κάνε μια τούμπα. Έλα. Το ξέφτηκε, κάπου πήγε. Νομίζω πέταξε και έφυγε μακρι. Εσύ εκεί ήσουνα. Ή τώρα σε έστειλα εγώ εκεί πάνω. Έλα, έλα, ας τις βούρες, ας τις βούρες. Μη κουνιάσαι περίεργα. Και βαρύ μου, κάτσε, κάτσε, είναι μεθυσμένος αυτός. Έλα, 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 μπαμ. Όχι. Έλα, χωράς, χωράς, χωράς. Μην πέσει το πτώ, μη πέφτεις, μη. Βάλ τους αυτούς εδώ μέσα. Έλα, εσύ εδώ θα μπεις χωρίς κρεβάτι. Με συγχωρείτε, μικρά μου, για πέσει, αστρομφάιτα. Έχετε μείνει εσείς εδώ. Βζιόν. Εσύ είσαι τυχερός. Είσαι μισός και χωράς. Βάλε ένα χεράκι εδώ πέρα να πέσει το πόδι πιο μέσα. Ναι, λίγο σκούντατο, σκούντο. Μπράβο. Και πλέον ο κάτω όροφος δεν έχει πτώματα. Οπότε αυτό σημαίνει μπορώ να αρχίσω να σφουγγαρίζω. Πάμε από τα δεξιά, γιατί αν τυχόν πατήσω, θα κάνω βρωμιές. Το βλέπεις τι γίνεται. Παίρνω τον κουβά, οπότε κοντά σου εδώ πέρα. Ωραία, τώρα σταμάτησε να αφήνω πατημασίες, οπότε πρέπει να προσέχω πού πατάω. Γέμισε με αίμα πάλι σφουγγαρίστρα. Αμάν! Αυτό το αίμα δεν τελειώνει ποτέ! Αχ, όχι, βρώμησε πάλι. Α, προτού σε πετάξω, θα φέρω νέο κουβά. Επειδή τώρα δεν μπορώ να πατήσω εκεί πέρα, θα τα κάνω ακόμα πιο βρω. Ακόμα πιο βρώμικα, είπα, φύγε! Ανάθεμα μου, όπου και αν κοιτάξω, υπάρχουν κομμάτια από πτώματα. Θα πάρω. Όχι, όχι! Πρέπει να σταματήσει να λιποθυμάει ο κουβά συνέχεια. Ω, ναι, πιο καθαρά από ποτέ. Σιγά σιγά σε παίρνω μαζί μου και σε πετάω μέσα! Πέτα το μέσα! Πέτα τον κι αυτόν εκεί μέσα! Πέτα και σένα! Τώρα φέρε μου νέους κουβάδες! Τι! Φύγε! Πέτα το! Πέτα το! Όχι! Εγώ επιστάτης πέθανα, οπότε φέραν καινούριο να καθαρίσει! Και αυτό είναι το πτώμα μου! Δες τα, πάλι σκατά έγιναν όλα! Και θα ξεφορτωθούμε! Τον παλιό μου εγώ. Έχει ένα δωράκι εδώ μέσα. Για μένα.
Δεν θα έπρεπε. Καλά, με τι το έχει κλείσει, με ατσάλι! Παίρνω το χέρι μου, τα ποδαράκια μου, αντίο, ένα πόδι εδώ, ένα χέρι εκεί. Πω, τι ωραίες μπότες που φορούσα. Και αυτός ήμουν εγώ. Κάτσε, κεφάλι, πού πας, κεφάλι, όχι, πέφτουν τα μισά πράγματα έξω. Εδώ, ηρεμία. Και κάψε τα. Και αρχίζω πάλι την καθαριότητα εδώ πέρα. Πάνω που καθάρισα πριν έγιναν πάλι όλα μέσα στο αίμα. Πατημασιές και βρωμιές από την έκρηξη ους. Μούρια, πολύ καλύτερα. Αμάν κι άλλα πτώματα. Μισώ να σας σκουπίσω λίγο. Πηγαίνετε λίγο προς τα δω. Ευχαριστώ για αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν θα πάρω. Κάψτο. Μην τα βρωμίζεις περισσότερο. Όχι. Άστο. Άστο, φύγε. Τρέχα. Θα πεθάνεις εσύ. Όχι, Θεέ μου. Μαντέψτε τι θα καθαρίσουμε τώρα. Αν είναι εφικτό. Άντε βάλτο, θα περάσει καλά εδώ μέσα. Αλλά συγγνώμη, θα βάλω και τα μαχαίρια μέσα με το οποίο σε κάρφωσε. Συγγνώμη, σε έκοψα ακόμα λίγο. Ούψ, κατά λάθος. Κούπισε τα λίγο αυτά εκεί στην άκρη. Το είναι το όπλο με το οποίο ο Άγιος Βασίλης σκότωσε τους πάντες. Βλέπω τι έχω να καθαρίσω και πραγματικά τρελαίνομαι. Δες πόσο βρώμικη είναι η σφουγγαρίστρα. Νομίζω μετά από αυτό θέλω να αρχίσω να κάνω μισές δουλειές. Έχω την καλύτερη σφουγγαρίστρα του κόσμου. Δεν μασάει. Παίρνω και λίγο εδώ τις ατέλειες. Όχι. Κάτσε ρε, συγκρατήσου. Και εδώ μπορώ τώρα να ζωγραφίσω. Αυτή είναι αφηρημένη τέχνη που βλέπετε. Εντάξει. Κάτι σημαίνει, αλλά θα σας πω εγώ το τι. Κάθε άνθρωπος τα βλέπει διαφορετικά. Και ομολογώ να πω πως τέλειωσα από δομές. Τώρα θα μου πεις πρέπει αυτά να τα πάρεις ένα-ένα να τα πετάξεις. Δεν πρόκειται. Θα βάλω την καρέκλα εδώ πέρα. Τα πάω όλα εδώ στην άκρη. Θα πάρω την καρέκλα, θα την βάλω εδώ πέρα. Και δεν θα δει ποτέ κανείς τύπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιε Βασίλη, που έβαλες εδώ μέσα τα πτώματα! Α, τώρα εγώ πρέπει να τα πάρω ένα-ένα, αυτά να τα πετάω. Τι κάνεις τώρα, τρως κουραμπιέ, μελομακάρονα, ναι. Καλή όρεξη! Δεν ξέρω γιατί τα τρως αυτά ενώ βλέπεις αυτό το βίντεο. Λίγο κρεατάκι από εδώ, λίγο κρεατάκι από εκεί. Δεν νομίζω, Άγιε Βασίλη, να θες να σου κάνω για τα ντεκόρ, να στα βάλω όλα όπως ήταν στη θέση τους. Όχι, μόνο και οι καρεκλίτσες πολύ σου είναι. Βοήθησέ με να καθαρίσω πιο γρήγορα αυτή την τέλα πατώντας ένα ολόκληρο like. Βοηθάει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Και ρίξε και ένα subscribe αν είσαι καινούριος, για να βρούμε τον Άγιο Βασίλη και να τον κάνουμε να πληρώσει. Μην ξεχνάς, θα βρεις το merch μου κάτω στην περιγραφή. Να σου πω εσένα που είναι το υπόλοιπο σου σώμα. Το θέλω και αυτό έτσι, μην προκαλέσει πολλές βρωμιές. Ανάτος, δεν άργησα πολύ να σε βρω. Πέσε με τα μούτρα. Σένα εδώ πέρα δεν σε έκοψαν στα δύο, τυχερός είσαι. Αλλά για μένα δεν είσαι, δεν χωράς πολύ εδώ μέσα. Ανά, ακόμα ένα κρυμμένο. Πολύ καλή δουλειά έκανε, Άγιε Βασίλη, να τον κρύψεις και να μην τον βρω. Όμορφα και σταθερά. Μην μπαίνει, πάνω που είχα καθαρίσει πολύ καλά εδώ κάτω. Μπες. Μέσα. Τώρα θα σφουγγαρίσουμε εδώ. Όχι κι άλλα πτώματα. Δες που τα άκρυψε. Πω, δεν χωρούσα να μπουν άλλα εδώ μέσα. Έχεις βάλει ήδη αρκετά. Όχι, δεν πρόκειται. Βάλτε τα πάλι αυτά εδώ πέρα. Θα πω δεν τα δά, Άγιε Βασίλη. Όχι, πραγματικά δεν τα δά. Δεν είδα αυτά τα πτώματα. Είναι πολύ. Εγκαταλείπω. Πάω κάτω. Θα πάμε λίγο να καθαρίσουμε και τον μπουντρούμι. Πεντακάθαρα. Όχι. Πάρα πολύ καθαρά. Κρύψε τις ατέλειες εδώ πέρα. Θα βάλω και πάνω λίγο άχυρο. Δεν θα τα δει ποτέ. Τους νάνους να το καταλάβω, Άγιε Βασίλη. Αλλά γιατί και τους Ρούντολφ. Σούφτε, δες εδώ τι, δες εδώ τι κάνει. Ένα από αυτά είναι δικό μου, έτσι. Πού να το, δεν μπορώ να το ανοίξω, αλλά τουλάχιστον κούνα να το δω τι έχει μέσα. Κούπι. Δες πόση δουλειά έχω κάνει και δες πόσο σκατά είναι ακόμα. Όπου κι αν κοιτάξω έχει βρωμιές και ατέλειες. Δεν μπορώ άλλο. Τουλάχιστον έχουμε ένα καθαρό μέρος. Θα ρίξω ένα τελευταίο σφουγγάρισμα για να διώξω τις πατημασιές μου και να μην μου καρφώσουν εμένα αυτούς τους φόνους. Και θα την κάνω. Ας έρθει ο Άγιος Βασίλης να με κάψει ζωντανό που δεν τέλειωσα τη δουλειά μου. Δεν σφάξανε, μόνος μου έπρεπε να το κάνω. Δεν μπορούσε να μου φέρει κι άλλους. Ή μήπως έχει σκοτώσει και τους επιστάτες μαζί. Και εγώ μαζί με τον προηγούμενο ήμασταν οι δύο τελευταίοι που είχαν απομείνει. Μια χαρά καθαρά, ούτε γάτο τη ζημιά. Κάψε τα στοιχεία, κάψε και αυτόν. Τι πα να κάνει, είμαι τόσο ένα ζωντανό. Θα τα μαρτυρήσω όλα. Δεν θα μαρτυρήσει τίποτα. Και το μέρος φαίνεται να είναι πιο καθαρό από ποτέ. Υπομονή, αυτός είναι ο τελευταίος κουβάς νερού που χρησιμοποιώ. Υπομονή, θα έρθει να δει αυτό το δωμάτιο, θα πει. Πα!
Σαν καινούριο! Μισό λεπτάκι να ρίξω και ένα γρήγορο σκούπισμα. Βάλτα όλα κάτω από το τραπέζι. Δεν θα τα πάρει καν χαμπάρι. Αυτά τα δωμάτια θα καλέσω προσωπικό να τα καταστρέψει φουλ. Εγώ τη δουλειά μου σε αυτά τα δωμάτια την τέλειωσα. Για ποιο λόγο φεύγεις? Έχω πολλές επιλογές, αλλά εγώ θα επιλέξω. Δεν με νοιάζει. Φεύγω από εδώ πέρα. Αντίο! Και με απέλησαν. Έζησα πολύ καλά τη ζωή μου, ομολογώ. Να πω τώρα θα περιμένω στο δωμάτιό μου να έρθει να με σκοτώσει ο Άγιος Βασίλης. Εντάξει, είμαι εδώ μέσα, δεν θα με βρει ποτέ. Σήμερα λοιπόν κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην κατασταθούν τα Χριστούγεννα. Πιστεύω να τα σώσαμε έστω και λίγο. Μην ξεχάσεις να ρίξεις ένα ολόκληρο like και μια ευχή καλά Χριστούγεννα. Ένα subscribe αν είσαι καινούριος για καλή πρωτοχρονιά. Και μην ξεχάσεις να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή και να αγοράσεις το merch μου. Θα ήταν το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων. Τσάω, 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 τσάω.